Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μιλάμε από χθες, έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Mm-hmm. Είμαστε πολύ καλό σημείο. Πραγματικά ήταν ένα, έχει κάψει γύρω στα 2.500 στρέμματα. Και μην ακούγεται, δεν είναι καθόλου μεγάλη καταστροφή όπως αυτές που έχουμε συνηθίσει, ξέρετε, επί Εύβοια, mm-hmm. επί Εύρο. Δεν μιλάμε για τέτοια καταστροφή. Ναι. Μιλάμε για μια φωτιά η οποία έκαψε πιο πολύ πεδαφέδια βλάστηση. Ναι. Δηλαδή, ναι. Δεν κάηκαν ολόκληρες πλαγιές, κάηκαν κάποια σημεία μεμονωμένα όπου περνούσε και υπήρχαν φυλώματα και πήγαν στη φωτιά, ήταν έρπουσα. Mm-hmm. Δεν ήταν επικόρυφη που λέμε στη δικιά μας ορολογία. Έχουν μείνει κάποιοι, αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, υπάρχουν ακόμα βέβαια μεγάλες δυνάμεις πάνω της πυροσβεστικής. Γιατί ξέρετε, πρέπει να γίνει, όπως έγινε η οριοθέτηση, θα πρέπει να γίνει η αναμόχλευση, θα πρέπει να κοιτάξουν, θα πρέπει να έχουν μείνει κάποιες μικρές διάσπαρτες ενεργές αιστείες, οι οποίες ελέγχονται και συνεχίζουν να γίνεται μια κατάσβεση. Mm-hmm. Αλλά ως εκεί, το μεγάλο το ζήτημα ήταν να οριοθετηθεί νωρίς και οριοθετήθηκε μέσα σε λιγότερο από 4 μέρες. Μάλιστα. Η δυσκολία είχε να κάνει με το σημείο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε εξαιρετικά δύσβατη περιοχή, πολύ πολύ ψηλά. Γι' αυτό και χρειάστηκε επέμβαση από πολλά οδηπόρα τμήματα, από πεζοπόρα και από αέρος. Ήταν συντονισμένη προσπάθεια. Έτσι ακριβώς. Ήταν μια συντονισμένη προσπάθεια εναέριων μέσων και πήγαιων δυνάμεων. Δηλαδή, προσπαθούσαν τα εναέρια μέσα, τρία ελικόπτερα που διοικήθηκαν και ένα καντέρ σε κάποια σημεία να καθυλώσει φωτιά, ούτως ώστε να προλάβει να ανεβεί το προσωπικό. Γιατί μιλάμε για ένα όχι πραγματικά δύσβατο σημείο. Το οποίο βέβαια είναι απάτητο και το κακό ήταν ότι πολύ μεγάλες κλίσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για 15-20% κλίση, που ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να γίνει μια κατάσταση. Τώρα να τραβήξουμε σωλήνες, να ανεβούν στην άδεια, mm-hmm. να ρίξουν νερό, mm-hmm. από να κρατηθούν. Υπήρχαν δέντρα παλιά τα οποία κοβόντουσαν. Φοβόμασταν να πέσουν βράχια από πάνω με το νερό που ρίχνουμε. Δηλαδή, υπάρχουν προβλήματα τα οποία ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Παρ' όλα αυτά, εμείς νομίζω σε πολύ λίγες μέρες και ήταν το ευχάριστο αυτό, γιατί λέγαμε μια φωτιά η οποία μπορεί να πάρει και 10-15 μέρες. Καταφέρασαν σε 4 μέρες και την οριοθετήσαν. Ωραία. Ευχόμαστε καλή συνέχεια με ασφάλεια και όλους τους συναδέλφους. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Επίσης, να πούμε ένα ευχαριστώ πολύ σε εθελοντές, σε πολίτες οι οποίοι αφήναν τις δουλειές τους, ερχόταν να βοηθούσαν, σε παιδιά από σχολεία οι οποίοι ερχόταν να βοηθούσαν και αυτοί. Είναι πολύ μεγάλη σημαντική δύναμη για μας και μας έδινε δύναμη.